Ωραία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας με τον Κώστα για την Εθνική και όχι μόνο και για τον ΠΑΟΚ φαντάζομαι. Βέβαια. Έναν εκλεκτό καλεσμένο, επί σειρά ετών διεθνής, ξέρει την Εθνική και από μέσα και από έξω, ξέρει και τον ΠΑΟΚ. Κώστα. Ναι, έτσι ακριβώς. Έχουμε τον Αλέξη Αλεξίου. Αλέξη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι καλησπέρα κάνεις? Και καλό μήνα. Και καλή επιτυχία, καλή επιτυχία και στην εκπομπή σας. Καλό μήνα. Και καλό μήνα, ευχαριστούμε πολύ. Η επιτυχία δεν ήρθε για την Εθνική εχθές στην Τούμπα. Δεν ήρθε και νομίζω ότι ήταν κανένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου καλή η Εθνική ομάδα χθες. Ήταν πολύ... Δεν είχε ενέργεια στο παιχνίδι, δεν είχε πάθος. Και έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είμαστε και τυχεροί που πήγαμε και τον ένα βαθμό. Πού αποδίδεις αυτή την εμφάνιση? Δεν ξέρω, και εγώ περίμενα, γιατί με το Van Sip μας είχε δείξει άλλο πρόσωπο, δηλαδή ότι έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, πίεζε ψηλά, έκλεβε μπάλες, είχε κατοχή. Δεν τα είδαμε αυτά. Στην προηγούμενη διοργάνωση τα είδαμε από την Εθνική ομάδα. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν το είδαμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ παθητικό ποδόσφαιρο, passing game σε χαλαρούς ρυθμούς. Δεν είχε ένταση το παιχνίδι, δεν είχε ορμητικότητα δηλαδή στην επίθεση. Δεν ξέρω. Ήταν δηλαδή ένα παιχνίδι που με το Van Sip, δηλαδή που είναι στην Εθνική ομάδα, πρώτη φορά έτσι είδαμε έτσι ένα όχι καλό ποδόσφαιρο. Συζητούσαμε με το Στέργιο νωρίτερα και λέγαμε είναι θέμα, ήταν θέμα μέρας ή θέμα επιλογής προσώπων. Κοίταξε να σου πω κάτι, είναι και είναι θέμα ημέρας δηλαδή, αλλά και στην επιλογή, όπως είχε κατεβάσει το σχηματισμό στο 4-2-3-1, στο επιθετικό κομμάτι οι αλλαγές του ήταν να βγει ο σεντερφόρ, να πει άλλος ο σεντερφόρ, να βγει ο Μπακασέτος όπως βγήκε και μπήκε ο, θα μπορούσε να βάλει πιο γρήγορα το Μασούρα. Δηλαδή είχε λύσεις πιο πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Βέβαια και δεν βοηθήσανε καθόλου, δηλαδή δεν πήγαινε καθόλου το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα άτομα, ήταν ότι δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα, πιστεύω. Μήπως περνάμε, κύριε Αλεξίου, και μία κρίση σαν ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί κατά κοινή ομολογία του, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, αυτή η φουρνιά της Εθνικής μπορεί να έχει καλούς αθλητές, αλλά δεν έχει παίκτες με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Δεν διαφωνώ, είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς έχει ταλέντο αυτή η εθνική ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Δυστυχώς χθες δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα. Νομίζω τώρα πιστεύω ότι τώρα που θα ασχοληθεί και ο Θόδωρος Λαγοράκης σαν πρόεδρος, θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στην εθνική ομάδα για να αλλάξει κάποια πράγματα. Για να περάσει πιο πολύ να περάσει τη φιλοσοφία της εθνικής ομάδας, ότι επί σε κάθε παιχνίδι να δίνουν το 100%. Γιατί έχουμε σαν εθνική ομάδα και σαν ποδόσφαιρο έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στην ΕΕ. Ο κύριος Van Sip, κύριε Αλεξίου, είναι ο προπονητής που μπορεί να οδηγήσει την ομάδα, την εθνική, εκεί που τη θέλουμε, ή μήπως σιγά σιγά πρέπει να δούμε και θέμα προπονητή? Έχετε καταλήξει? Είναι δυνατό δείγμα των αγώνων του Van Sip που έχει δώσει? Είχε δώσει δείγματα ότι πήγε να αλλάξει λίγο την ταυτότητα και έπαιζε καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Απλώς τώρα τον κάθε προπονητή τον κρίνουν τα αποτελέσματα. Όπως καταλαβαίνετε, εκ του αποτελέσματος θα κριθεί και αυτός. Είναι μια διοργάνωση που αν δεν περάσει, δηλαδή σαν δεύτερος, αν δεν μπορέσει να μπει στο Μουντιάλ, οπωσδήποτε θα υπάρχουν εξελίξεις. Από το Θόδωρο Ζαγοράκη, Αλέξη, τι περιμένεις, δηλαδή τι μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο στην εθνική ομάδα? Τη δομή, Τι περιμένω, περιμένω τι, να τι είναι κάνει, δηλαδή. Προπονητής κοντά, δεν είναι, ποδοσφαιριστής δεν είναι. Κοντά στα παιδιά. Ναι, να σου πω τι περιμένω. Πρέπει να έχει προσωπική επαφή ο πρόεδρος με τους παίχτες, να μιλάει με όλους τους παίχτες, να φουγκράζεται γενικά όλη την εθνική ομάδα. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θόδωρος, με όλα τα παιδιά να μιλάει και με τον προπονητή, να είναι κοντά τους, να τους παρέχει τις ανέσεις που πρέπει να υπάρχουν σαν εθνική ομάδα. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θόδωρος, να είναι και κοντά, δηλαδή πάνω από το κεφάλι τους να είναι, δηλαδή για να τους δώσει να καταλάβουν ότι πρέπει η εθνική να πετύχει.
Αυτό μπορεί να κάνει ο Θόδωρος. Θα πρέπει βέβαια από την άλλη, κύριε Αλεξίου, να αποκτήσει και μια έδρα μόνιμη εθνική, και αυτό είναι ένα θέμα. Σημαντικό, έχω την εντύπωση. Βέβαια είναι. Θα πρέπει να αποκτήσει και ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο κάποια στιγμή. Είναι και τα θέματα που. Δεν διαφωνώ, πιστεύω. Το Α και το Ω, έτσι δεν είναι, σε μια ομάδα. Όπως το λέτε, πιστεύω ότι ο Θόδωρος τώρα που πήγε πρόεδρος θα δει και αυτό το κομμάτι. Ξέρουν ότι πρέπει να έχει η Εθνική και το καλύτερο προπονητήριο και δικό της γήπεδο, για να μην είναι ζητιάνοι και παίζουν δεξιά και αριστερά. Γιατί νομίζει ένας μέσος φίλαθλος, κύριε Αλεξίου, ότι αφού είναι και τα γήπεδα άδεια, τι διαφορά έχει να παίζει στην Τούμπα, στο Βικελίδη, στο Άκα, στη Λεωφόρο? Νομίζω ότι έχοντας παίξει σε υψηλό επίπεδο εσείς, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, και μόνο η άβρα ενός γηπέδου που συνηθίζει ο παίκτης είναι αλλιώς, ακόμα και σε άδειες κερκίδες. Εννοείται τώρα. Αυτό να παίζει κάθε φορά σε άλλο γήπεδο, για παράδειγμα. Βέβαια, γιατί είχαν βάλει μια βάση τώρα στην εθνική ομάδα να πάνε να κάνουν μόνιμη έδρα το Πακρίτιο κάτω στην Κρήτη. Αλλά δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν κατασκευές και αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δει ο Θόδωρος με την Ομοσπονδία να ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι. Για να κλείσουμε τον τομέα εθνική ομάδα, μήπως ταλέντο υπάρχει. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, Αλέξη, ούτε θα αμφισβητήσω τις ικανότητες του Φανσκίπ. Θα τις δούμε, όπως είπε, στην πορεία των προκριματικών του Μουντιάλ. Μήπως λείπουν οι μεγάλες προσωπικότητες που είχε η εθνική ομάδα την εποχή που μαζί της πήγε στο Μουντιάλ, την εποχή που κατέκτησε το Euro του 2004, την εποχή που πήγε στο Euro του 2008 και την εποχή που πήγε στο προηγούμενο Μουντιάλ με το Σάντος? Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα, λείπουν οι προσωπικότητες, δηλαδή, λείπουν οι αρχοί. Δηλαδή τώρα άμα πιάσεις έναν φύλαθρο λείπουν... και του πεις, πες γρήγορα πέντε παίκτες της εθνικής, θα κολλήσει. Αλλά εκεί, για τις εποχές που αναφέρομαι, δεν θα ήξερες ποιο να πρωτοπείς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σαραβάπα, Αποστολάκη, Γιαλεξίου και δεν συμμαζεύεται, μέσα Γοράκι, Βρίζα, Γιανακόπουλο και... Και Χαριστέα και Δέλα, ναι. Νικοπολίδη, η επόμενη ομάδα το ίδιο, η μεθεπόμενη ομάδα το ίδιο. Έχω την εντύπωση ότι λείπουν προσωπικότητες. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί στην εθνική ομάδα, ναι μεν πρέπει να είναι η οικογένεια, αλλά είναι οι προσωπικότητες. Δηλαδή πρέπει κάποιοι να έχουν αρχηγικές τάσεις στην ομάδα για να μπορέσουν να ανεβάσουν και το Τιόλι που είναι νέο παιδί και δηλαδή να περάσουν την οτροπία του νικητή. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, λείπουν αυτή τη στιγμή πιστεύω οι προσωπικότητες στην ομάδα. Ενώ έχει ταλέντο, δεν έχει έτσι τις αρχηγικές τάσεις μέσα στο γήπεδο για να μπορέσει να ξεσηκώσουν την όλη ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, λείπουν, ναι. Πάντως, κύριε Αλεξίου, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα που θα τη συνεχίσουμε και για τον ΠΑΟΚ φυσικά τώρα στα επόμενα δευτερόλεπτα και το γεγονός ότι διανύουμε μια χρονιά πολύ μυστήρια στα χρόνια του κορονοϊού, που έχουμε δει για παράδειγμα στην Αγγλία τη Λίβερπουλ να τρώει 7 γκολ, εχθές τα Σκόπια να κερδίζουν τη Γερμανία. Δηλαδή, είναι και αυτό μέρος της κουβέντας και για τη Σούπερ Λίγκα και για όλα τα πρωταθλήματα, χωρίς κόσμο, με κορονοϊό, με ένα μυστήριο καλοκαίρι, διακόπηκαν τα πρωταθλήματα, γίνανε προετοιμασίες fast track, δηλαδή. Είναι μέρος της κουβέντας και αυτό? Βεβαίως είναι μέρος. Είναι ότι αυτή η χρονιά φέτος είχε μεταπτώσεις για όλο το ποδόσφαιρο παγκοσμίως και στην Ελλάδα υπήρχε πρόβλημα γιατί πήγανε σε ένα άλλο μοτίβο και όταν παίζεις σε άδειο γήπεδο, επειδή έχω παίξει και γνωρίζω, είναι κρύο πια, δηλαδή δεν σου δίνει την ενέργεια αυτή που πρέπει να σου δώσει σαν αθλητή. Είναι δηλαδή δύσκολο όταν παίζει σε κεκλεισμένο το θηρό και να μην έχει κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό. Δηλαδή, αν ρωτήσετε τους ποδοσφαιριστές, θα σας πούνε. Δηλαδή, είναι να τελειώσει αυτή η χρονιά για να πούμε στην καινούργια χρονιά με κόσμο για να μπορέσει ξανά να έχει έγκλει το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί και ο αθλητισμός γενικά. Και η προετοιμασία, όπως για παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ήταν μια προετοιμασία που δεν είχε γίνει τα τελευταία χρόνια. Μια εβδομάδα προετοιμασία. Με καθημερινά τεστ για τον κορονοϊό, με παίκτες να μπαίνουν να βγαίνουν λόγω κορονοϊού. Δηλαδή, από την αρχή το έργο είναι για όλες τις ομάδες λίγο μυστήριο. Συμφωνώ απόλυτα. Γενικά, το ποδόσφαιρο φέτος παγκοσμίως υπάρχει
αυτή η κρίση. Πιστεύω ότι θα τελειώσει φέτος η ιστορία και από την καινούργια περίοδο θα ξαναέμουν τα γήπεδα γεμάτα για να... για πιο πολύ για τους ποδοσφαιριστές που παίζουν, αυτοί που αγωνίζονται, άμα έχει κόσμο, είναι διαφορετικά. Και χθες, ας πούμε, στην εθνική ομάδα ήταν ένα κρύο πράγμα, όπως είδατε. Αν είχε κόσμο, θα μπορούσε λιγάκι να δώσει ένα 10-20% λίγο παραπάνω ενέργεια στους παίχτες. Εντάξει, οκ. ΠΑΟΚ, για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα τώρα και το ύφος, πώς κρίνεις την φετινή πορεία του? Ο ΠΑΟΚ φέτος πέρασε μια πολλές μεταπτώσεις στο παιχνίδι του. Και ενώ είχε στην Ευρώπη, ας πούμε, να το πάρουμε από την αρχή, ξεκίνησε καλά με δύο νίκες με Μπεσίχτα και Μπενφίκα. Βρέθηκε με το ένα πόδι να πάει στο Champions League σε ομίλους. Νομίζω ότι καταστροφικό για τον ΠΑΟΚ ήταν το παιχνίδι μέσα στη Ρωσία και θα μπορούσε από εκεί πέρα να το τελειώσει. Δυστυχώς δεν μπόρεσε. Και το ξεκίνημά του ήταν, ενώ στην Ευρώπη το πάλευε, στην Ελλάδα έφερε κάποιες ισοπαλίες, ας πούμε, μέσα στον Βόλο, αν θυμάμαι καλά, κάποια παιχνίδια. Με τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Με τον Ατρόμητο στην Τούμπα, δηλαδή... Είναι καλό το ξεκίνημα, δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί νομίζω ότι έμεινε λίγο πίσω ο ΠΑΟΚ. Είναι μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ είχε πολλές μεταπτώσεις στο παιχνίδι του. Δεν είχε τη σταθερή απόδοση της ομάδος, όπως όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα με τον Λουτσέσκο, που είχε μια δυναμική, δηλαδή, και να μην έπαιζε καλά και κέρδιζε το παιχνίδι 1-0 και ήταν πιο ομάδα, πιο... Τώρα βλέπω πολλές μεταπτώσεις. Δεν μπορεί είχε να δούμε, όμως, να πάω καλό, μετά να δούμε ένα... Δεν είχε και σταθερό ρόστερ, το έχει πει και ο Κώστας πολλές φορές. Δηλαδή είχαμε ένα ρόστερ που άλλαζε από αγώνα σε αγώνα. Φεύγανε, ερχόντουσαν. Ο ΠΑΟΚ έχει χρησιμοποιήσει φέτος 38 ποδοσφαιριστές. Είναι νούμερο απίστευτα μεγάλο για μια ομάδα πρωταθλητισμού. Συμφωνούμε απόλυτα και για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο, δεν μπορεί όταν διώχνεις 10, φέρνεις 10 να κάνεις ομάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είχε έναν κορμό και πάνω στον κορμό εκεί να πατούσε και να έκανε τις λύσεις που ήθελε να φέρει παίχτες στην ομάδα. Απλώς είναι πολύ δύσκολο για τον κάθε προπονητή να φεύγουν 10, να έρχονται 10, δεν μπορεί να γίνει ομάδα. Δεν μπορεί να την οργανώσει σωστά και δεν ξέρει ο ένας το παιχνίδι του αλλού. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί είναι όντως ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για να έχει μια σταθερότητα ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχει και τις μεταπτώσεις, βέβαια. Γιατί μέχρι να έρθει ο παίκτης να προσαρμοστεί, να κάνει. Έτσι. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Η ομάδα που έκανε προετοιμασία, Αλέξη, με το Φερέιρα, ήταν και ο Στέργιος στην προετοιμασία, δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή έχει αλλάξει το 60% από εκείνη την ομάδα. Πάω, ξεκίνησε με Πέλκα, με Ακπομ, με Λιμνιό, Γιαννούλη. Και... Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει αλλάξει εντελώς το ύφος της. Τον Πάμπλο Γκαρσία πώς τον βλέπει στην τεχνική ηγεσία? Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Παύλο Γκαρσία ήταν στην ΚΑΠΑ 20, όπως γνωρίζουμε όλοι και η ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν τα καλύτερα ταλέντα που νομίζω ότι είναι η πρώτη ακαδημία στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ. Έκανε ένα πρωτάθλημα εκεί ο Γκαρσία 7-8 χρόνια, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπήκε πάρα πολύ στα βαθιά. Ο ΠΑΟΚ το ξέρει και αυτός, γιατί και αυτός τώρα Έλληνας είναι. Είναι ένα δύσκολο σωματείο. Πρέπει για μένα να μπορέσει να κάνει έναν κορμό σιγά σιγά για την καινούργια περίοδο. Δεν το συζητάμε για φέτος. Η δεύτερη θέση είναι δεδομένη και να πάει και στο τελικό να μπορέσει να πάρει το κύπελλο. Δηλαδή αυτοί οι στόχοι μιλάνε για το ΠΑΟΚ φέτος, για να μην γελιόμαστε. Φυστά. Πρέπει για τον Γκαρσία να κάτσει να αποφασίσει να κάνει έναν κορμό. Να αλλάξει το
στον ΠΑΟΚ και να μπορέσει να μπολιαστεί. Δηλαδή, άλλο να είσαι προπονητής στην ΚΑΠΑ 20 και άλλο να είσαι προπονητής στη μεγάλη ομάδα. Έχει μεγάλη πίεση, ο κόσμος θέλει μόνο νίκες, το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι και αυτός τώρα περνάει μια περίοδο δύσκολη στον ΠΑΟΚ. Αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και μέσα από τις δυσκολίες να μάθει. Πρέπει να μάθει μέσα από τις δυσκολίες. Και γιατί ο Γκαρσία, υπάρχει μια δυναμική που τον αγαπάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί, αλλά πρέπει όμως και να γίνει κυρίαρχος, δηλαδή σαν προπονητής και στα αποδυτήρια και παντού, αν θέλει να πετύχει. Πρέπει να γίνει κυρίαρχος. Με αυτό που έχεις δει μέχρι τώρα, ρεαλιστικά θέλω να μου απαντήσεις. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και το κύπελλο. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει, ναι, ότι το πρωτάθλημα, ναι, να αποκλείσει την ΑΕΚ και στον τελικό, αν αντιμετωπίσει πιθανότατα τον Ολυμπιακό, να κατακτήσει το κύπελλο. Κώστα, για να είμαστε ρεαλιστές, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό και από τον Άρη. Σε θέμα υλικού. Δηλαδή είναι καλύτερο μάτι. Και το έδειξε και με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που πέρασε, κέρδισε πολύ εύκολα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση ρεαλιστικά μπορεί να την πάρει. Είναι πολύ καλύτερος και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό και από τον Άρη. Όπως σας είπα, τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι του κυπέλου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι άλλο παιχνίδι το κύπελο ΠΑΟΚ, γιατί και η ΑΕΚ θα δυσκολευτεί φέτος μέσα από τη σειρά του play-off για να βγει η Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να βγει η Ευρώπη, γιατί και ο Άρης έχει μια δυναμική που μας έδειξε φέτος, είναι παλή, και ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά, και νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει έστω μέσω του κυπέλου, αν δεν της πάει κάτι καλά στα play-off, μέσω του κυπέλου να μπορέσει να εξασφαλίσει την Ευρώπη. Γι' αυτό θέλει, είναι ιδιαίτερο το παιχνίδι του ημιτελικού ΠΑΟΚ, καμιά σχέση με το πρωτάθλημα. Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Αλεξίου. Έχουν πέσει πολλά φώτα φέτος στο Τζόλι και λογικό είναι, το παιδί κάνει απίστευτα πράγματα. Εγώ θα σας ρωτήσω για το στόπερ, μιας και υπήρξετε στόπερ σε όλη σας την καριέρα. Έχουμε δει φέτος απίστευτα λάθη από παίκτες με την εμπειρία και την αξία των Ίγκαζον, Κρέσπο, Βαρέλα. Έχουμε δει ένα παιδί του ΠΑΟΚ, τον Μιχαηλίδη, με πολλές ικανότητες, αλλά να μην μπορεί να βρει σταθερότητα. Ο Μιχάη είναι στα πιτς, μακάρι να επιστρέψει, γιατί φαντάζομαι συμφωνείτε, είναι ένας καλός αμυντικός ο Μιχάη. Αλλά αυτή η αναποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στην άμυνα έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι έχει αλλάξει ρόστερ όλη η ομάδα, άρα δεν έχει η αμυντική γραμμή την ίδια μεσαία γραμμή μπροστά της, ή έχει να κάνει και με τους στόπερ αποκλειστικά με αυτούς? Κοίταξε, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, επί Λουτσέσκου, το δίδυμο ήταν Κρέσπο μαζί με Βαρέλα. Το καλύτερο στην Ελλάδα με τη φορά. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο. Ξαφνικά αυτά τα παιδιά δεν ξεχάσανε την μπάλα. Εντάξει, ούτε όπως εδώ πέρα έχουμε μάτι να τους βγάζουμε άχρηστος. Αυτά τα παιδιά ήταν το καλύτερο δίδυμο τότε στην Ελλάδα. Απλώς τι γίνεται. Είναι αυτό που λέω. Όταν έρχονται πάρα πολλοί παίχτες μέχρι να αφομοιώσουν το σύστημα. Αυτή τη στιγμή έφυγε ο Γιαννούλης, έχουν παίξει 3 αριστερά μπακ εκεί. Δεξί μπακ παίξαν άλλοι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ότι δεν είναι σιπαγές η ομάδα, δεν είναι ομάδα. Γι' αυτό πρέπει να κρατηθεί ένας κορμός που είπαμε, και από εκεί και πέρα πάνω στον κορμό αυτό να πατήσει ο Γκαρσία και να πάρει παίχτες εκεί που θέλει. Ο κορμός πρέπει να υπάρχει. Όταν υπάρχει ο κορμός, έχεις και ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο κορμός χάθηκε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Το φετινό ΠΑΟΚ δηλαδή. Μάλιστα, ωραία, σαφέστατος. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτή η παίκτηση είναι πάρα πολύ καλή. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξίου. Ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να ακούσουμε τι ώρα είναι.